ιστορικό ντοκουμέντο καταγράφει το πάνδημο αποχαιρετισμό στο μεγάλο στοχαστή Νίκο Καζαντζάκη. 61 χρόνια πριν, στις 5 Νοεμβρίου του 1957, η κριτική γη αγκαλιάζει τη σωρό του Καζαντζάκη. Σε κλίμα οδύνης για την οικογένειά του, βαθιάς θλίψης για όλους τους κριτικούς, όλους τους Έλληνες, ολόκληρη την ανθρωπότητα που κλείνει το γόνι μπροστά στη σωρό του Νίκου Καζαντζάκη. Αποχαιρετώντας το στοχαστή, το έργο του οποίου προκάλεσε και εξακολουθεί να προκαλεί βαθιά απήχηση στην ψυχή κάθε ανθρώπου. Η ορμητική σκέψη, η χυμαρώδης γλώσσα, η απαράμιλη εκφραστική ικανότητα, η δημιουργική φαντασία, η βαθιά αίσθηση της πραγματικότητας και πάνω απ' όλα η λογική τεκμηρίωση των απόψεών του τον ανέδειξαν σε ένα από τα λαμπρότερα και καθολικότερα πνεύματα όλων των εποχών, χαρακτηριστικά που αντανακλά και το εξίσου σπάνιο ντοκουμέντο από την τελευταία συνέντευξή του που δόθηκε λίγους μήνες νωρίτερα στις 22 Μαΐου του 1957. Jean-François Lely, frère Amandier, parle-moi de Dieu. Et aussitôt l'Amandier s'est couvert de fleurs. Ο Νίκος Καζαντζάκης άφησε την τελευταία του πνοή στο Φράιμπουργκ στις 26 Οκτωβρίου του 1957 σε ηλικία 74 ετών. Υλοποιώντας την επιθυμία του, η σύζυγός του Ελένη ξεκινά τις διαδικασίες επαναπατρισμού της ορού του για να ταφεί στην πολύ αγαπημένη του Κρήτη, σηματοδοτώντας όμως ένα παρασκηνιακό θρίλερ, καθώς παρά τις εκκλήσεις του Γεώργιου Παπανδρέου, μελών της κυβέρνησης αλλά και τη θέληση του ελληνικού λαού, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Θεόκλητος απαγορεύει την παραμονή της ορού σε εκκλησία και το λαϊκό προσκύνημα. Η σωρός παρέμεινε σε θάλαμο του πρώτου νεκροταφείου μέχρι το απόγευμα της 4ης Νοεμβρίου, οπότε έφτασε αεροπορικό στο Ηράκλειο. Εκατοντάδες έσπευσαν στο αεροδρόμιο να υποδεχτούν τη σωρό και χιλιάδες ήταν εκείνοι που προσήλθαν στο λαϊκό προσκύνημα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, όπου εψάλλει στις 5 Νοεμβρίου η νεκρόσιμη ακολουθία από το Μητροπολίτη Ευγένιο. Η νεκρική πομπή περνά από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Προηγούνται η Φιλαρμονική του Δήμου, τμήμα οδηγών και ομάδα σπουδαστών της Παιδαγωγικής Ακαδημίας που κρατούν ελληνικές εκδόσεις των έργων του Καζαντζάκη, μέλη του Λυκείου Ελληνίδων και νεαροί βραχοφόροι που κρατούν τα στέφανα. Χιλιάδες κόσμου βρίσκονται στα πεζοδρόμια και τους εξώστες. Ακόμη περισσότεροι έχουν κατακλείσει τον Προμαχώνα Μαρτινέγκο, όπου στη 1:30 ακριβώς φτάνει η νεκρική πομπή. Ακολουθεί δέηση και ο εθνικός ύμνος, υπό τους ήχους του οποίου ενταφιάζεται ο Νίκος Καζαντζάκης. We'll be right back.